Την κυρία Αλεξάνδρα Αταλίδου από το κίνημα Οικολόγων Περιβαλλοντιστών Συνεργασία Πολιτών. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Λοιπόν, θέλω να κάνουμε αρχή με τα όσα είδαμε στην αρχή της εκπομπής μας σήμερα, κυρία Αταλίδου. Φαίνεται ότι υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα με το κοινωνικό πρόσωπο του κράτους, αν μου επιτρέπετε να πω. Είδαμε την Υφυπουργό να λέει ότι θα καταγγείλει, θα κάνει έρευνες και ίσως υπάρξουν πειθαρχικές έρευνες για την οικογένεια που ζούσε στο αυτοκίνητο. Ακούσαμε και τον γιατρό πριν από λίγο, δεν ξέρω αν τον ακούσατε κι εσείς. Ναι, υπάρχει μια περίπτωση σήμερα, κυρία Αταλίδου. Ο γιατρός ο Μάριος ο Κυριαζής δημοσίευσε μια φωτογραφία μιας ηλικιωμένης γυναίκας, η οποία... Το έχω δει αυτό, ναι. Φαίνεται ότι τα πράγματα σε ό,τι αφορά την κοινωνική πρόνοια και τις υπηρεσίες υγείας δεν πάνε καλά, κυρία Αταλίδου, και φαίνεται ότι η κοινωνία ζει προβλήματα που μάλλον δεν αγγίζουν τους πολιτικούς και την εκτελεστική εξουσία. Θα ήθελα το σχόλιο σας. Κοιτάξτε, το πρώτο που θέλω να πω είναι ότι έγιναν αρκετά επί Υπουργείας κυρίας Ζέτα Εμιλιανίδου και της κυρίας Ατσούση, οι οποίες και οι δύο έδειξαν μεγάλη ευαισθησία για τα θέματα αυτά. Όμως, όπως είπετε κι εσείς, νομίζω ότι υπάρχει μια μεγάλη παθογένεια στο ίδιο το σύστημα. Και εγώ πολλές φορές έχω τηλεφωνήσει στην κυρία Ατσούση όταν ήρθε υπόψη μου περιπτώσεις πραγματικά που δεν καταλάβαινα γιατί δεν είχαν τον χειρισμό που έπρεπε για δικαιώματα πολιτών, για πολίτες που ζούσαν σε αυτές τις συνθήκες. Θεωρώ ότι θα πρέπει να αξιολογηθεί το όλο σύστημα. Χρειαζόμαστε εμπειρογνωμοσύνη, ίσως από άλλες χώρες οι οποίες ίσως έχουν καλύτερη γνώση από εμάς πώς να χειρίζονται τέτοιες περιπτώσεις. Θεωρώ ότι στην Κύπρο υποτίθεται της ευημερίας να ζει η οικογένεια σε αυτοκίνητο και κανένας άνθρωπος, δηλαδή να μην ασχοληθεί με αυτό το θέμα για μήνες, είναι μεγάλο πρόβλημα. Και υπάρχουν αλλά και άλλες περιπτώσεις. Και η σκηνή που είδαμε στο νοσοκομείο, να σας πω κάτι. Και λέω το εξής, αν ήταν ένας πολιτικός θα τον άφηνα γυμνό, αν ήταν ένας οποιοσδήποτε άλλος θα τον άφηνα γυμνό. Εγώ εκείνο που λέω είναι το εξής. Χρειάζονται πρωτόκολλα, αυστηρή εφαρμογή πρωτοκόλλων για χειρισμούς τέτοιου είδους και θεωρώ ότι επιτέλους θα πρέπει να υπάρξουν και συνέπειες πλέον, όχι μόνο στους πολιτικούς προϊστάμενους, αλλά και στους άλλους προϊστάμενους όταν υπάρχουν τέτοιες μεγάλες αδυναμίες στα τμήματα στα οποία διοικούν. Δεν γίνεται πάντα να έρχονται στην επιφάνεια τέτοια θέματα και κανένας να μην έχει ευθύνη. Εγώ τουλάχιστον ετοιμάζω πρόταση νόμου, γιατί θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει ευθύνη και στους πολιτικούς, αλλά επίσης και στα διευθυντικά στελέχη της δημόσιας υπηρεσίας, γιατί δεν επιτρέπονται τέτοιου είδους παραλήψεις χωρίς κανένας να έχει οποιαδήποτε συνέπεια. Πιστεύω και επιμένω σε αυτό και το έλεγα και προεκλογικά πολλές φορές και χρόνια τώρα, ότι υπάρχει μία λαθασμένη κουλτούρα. Τους πολίτες αντί να τους αντιμετωπίσουμε ενός πολίτες που πρέπει να τους αντιμετωπίζουμε με ισονομία όλους, δηλαδή είναι όλοι ίσοι απέναντι στον νόμο. Δυστυχώς δεν γίνεται αυτό το πράγμα και δυστυχώς πρέπει να σας πω ότι υπάρχει μία κουλτούρα ότι είμαστε μπελάς πολλές φορές για τις υπηρεσίες οι οποίες είναι εκεί υποτίθεται για να εξυπηρετούν τους πολίτες. Αν δεν αλλάξουμε αυτή την κουλτούρα και αν δεν έχουν συνέπειες εκείνοι που την διαιωνίζουν αυτή την κουλτούρα, όσα και να πούμε, όσους νόμους και να κάνουμε, τα πράγματα αυτά θα συμβαίνουν. Άρα πρέπει επιτέλους να αρχίσει να υπάρχει αυτό που ονομάζουμε στα αγγλικά cause and effect, δηλαδή υπάρχει κάτι να έχει και έναν αποτέλεσμα και αν αυτοί που το δημιούργησαν να έχουν κάποια ευθύνη. Γιατί δεν γίνεται κάποιοι να έχουν όλα τα δικαιώματα που τους παρέχει το κράτος, είτε είναι πολιτική αξιωματούχη, είτε είναι δημόσιοι λειτουργοί, αλλά εκείνοι να μην έχουν καμιά ευθύνη για τα λάθη και τις παραλήψεις που γίνονται. Που είναι και ακριβά τα ενίκια στη Λευκοσία και θα προσπαθήσουμε να φτιάξουμε και άλλες εστίες. Και είπε ότι, ξέρετε, στη Λεμεσό το πρόβλημα είναι ακόμα μεγαλύτερο, διότι τα ενίκια είναι πολύ πιο υψηλά. Εγώ προσωπικά γνωρίζω, κυρία Αταλίδου, ζευγάρια εδώ στη Λεμεσό, οι οποίοι δεν μπορούν ούτε οικογενειακό προγραμματισμό να κάνουν,
ούτε να προχωρήσουν στο να κάνουν τη δική τους οικογένεια και να στεγαστούν και να φτιάξουν τα όνειρά τους. Μιλάμε για τους νέους ανθρώπους και μιλάμε για την νέα γενιά. Το κόστος ζωής είναι πάρα πολύ υψηλό στην Κύπρο, σε κάποιες περιοχές περισσότερο από ό,τι σε κάποιες άλλες. Τι πιστεύετε ότι πρέπει να κάνει, να θέσει ως προτεραιότητα η νέα κυβέρνηση για να μπορέσει να βοηθήσει την νεολαία και να μειωθεί αυτό το κόστος ζωής επιτέλους? Να σας πω ότι διάβασα πριν λίγες μέρες ότι μια άλλη ευρωπαϊκή χώρα σταμάτησε να δίνει υπηκότητες, γιατί θεώρησε ότι η ζήτηση σε ακίνητα που δημιουργήθηκε γύρω από το σχέδιο αυτό έχει αυξήσει τόσο πολύ τα ενοίκια που δυσπραγούν ήδη οι πολίτες της χώρας. Καταρχάς θεωρώ ότι αυτό το σχέδιο παροχής υπηκότητας μέσω επενδύσεις στα ακίνητα πρέπει να σταματήσει. Εκείνο που πρέπει να γίνει είναι να επενδύουν σε τομείς τους οποίους χρειάζεται οικονομία και οι οποίοι δεν θα αλλάζουν τα δεδομένα της αγοράς. Τα δεδομένα της αγοράς αλλάξαν σε τέτοιο βαθμό που ακόμα και άνθρωποι οι οποίοι έχουν καλό μισθό, δεν μπορούν να κάνουν αυτό που κάναμε η δική μας γενιά, δηλαδή να αγοράσει οικόπεδο και να χτίσει σπίτι. Είναι αδύνατο πλέον αυτό το πράγμα. Όταν στις πόλεις τα οικόπεδα έφτασαν το μισό εκατομμύριο, αντιλαμβάνεστε ποιος μπορεί πλέον. Ακόμα και εκείνοι που έχουν και καλές δουλειές, είναι δύσκολο. Άρα θα πρέπει να ξαναδούμε τον τομέα της αγοράς των ακινήτων. Εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρξει αυτό που ονομάζομαι επίβλεψη της αγοράς, γιατί δεν υπήρχε επίβλεψη αυτής της αγοράς καθόλου, γιατί έγινε ό,τι έγινε στην προσπάθεια να χτίσουμε και να πουλήσουμε, αλλά στο τέλος αφήσαμε τους πολίτες του τόπου μας πολύ πίσω. Αυξήθηκαν και οι τιμές, αυξήθηκαν και η γη, αυξήθηκαν τα πάντα. Άρα θα πρέπει να ξαναδούμε αυτόν τον τομέα και να το δούμε όχι μέσα από το μόνο το οικονομικό κέρδος, αλλά το κοινωνικό κόστος. Γιατί κάποιοι έχουν οικονομικό κέρδος και κάποιοι έχουν κοινωνικό κόστος. Και όταν έχουμε νέους ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να προγραμματίσουν την οικογένεια τους, γιατί μένουν σε ένα δωμάτιο στο σπίτι των γονιών τους και είναι πολύ δύσκολο να φέρουν στον κόσμο και παιδιά. Αντιλαμβάνεστε, όταν μιλούμε για το δημογραφικό και λέμε διάφορα άλλα πράγματα τα οποία είναι ακραία, αλλά δεν αγγίζουμε έναν από τα σημαντικότερα θέματα που έχει να κάνει με την πολιτική στέγαση. Και ναι, και εκεί έγιναν. Δεν λέω ότι δεν έγιναν αρκετά. Αλλά ακόμα και εκεί, για να πάρεις οποιαδήποτε βοήθεια από τα διάφορα σχέδια, πρέπει να έχεις και εσύ έναν μεγάλο ποσό. Άρα μιλάμε ότι οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν ποσών ή δεν έχουν γονείς να τους βοηθήσουν ή δεν έχουν κάτι, είναι στο έλεος αυτού που ονομάζομαι ζήτησης και προσφοράς. Εάν η προσφορά είναι λίγη και η ζήτηση μεγάλη, τότε βλέπουμε τα ενίκια να πηγαίνουν εκεί που πήγαν. Για ένα διάρρη δηλαδή να θέλει κάποιος 800 ευρώ, όταν η μισθή, και σας το λέω γιατί το ξέρω, ανθρώπων οι οποίοι έχουν και μεταπτυχιακά, μπορεί να έχουν και δοκτοράτων, είναι 800 με 1000 ευρώ, αντιλαμβάνεστε τι προγραμματισμό. Αυτή η χώρα στην πραγματικότητα έχει, είναι σαν να και στοχοποιεί τους νέους. Αυτή η χώρα με τις αποφάσεις που πήρε, γιατί δεν σε πήρε χωρίς μελέτη, ήταν αποφάσεις που παίρνονταν είτε σε καταστάσεις πανικού μετά το κούρεμα, είτε σε καταστάσεις που κάποιοι υποφελούνταν σε τέτοιο βαθμό που δεν τους ένοιαζε το κοινωνικό κόστος. Εγώ θεωρώ ότι η νέα κυβέρνηση, εφόσον, όπως είπε και ο κύριος Μουσούτσας, έχουν γίνει πάρα πολλές δηλώσεις για το ακούσαμε τους πολίτες, ξέρουμε τα προβλήματά τους, πρέπει πράγματι να εγκύψει πάνω σε αυτό το θέμα. Πώς ζουν οι νέοι, ποιες προοπτικές έχουν σε αυτόν τον τόπο, διότι αν χάσουμε τους νέους μας, θα χάσουμε τον τόπο μας. Αν χάσουμε τους νέους μας, τα μυαλά του τόπου μας, θα χάσουμε τον τόπο μας. Άρα το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να δούμε τον τομέα αυτό, δηλαδή εργασία, κατοικία και προοπτικές για τους νέους. Θεωρώ ότι υπάρχουν πάρα πολλές τρεβλώσεις στην αγορά. Πρέπει να τύχουν επεξεργασίας προτάσεις. Να πω έναν απλό παράδειγμα, πριν τις εκλογές, ένας από τους υποψήφιους, να μην λέμε πλέον τελειώσαν οι εκλογές, επρότεινε εκεί που υπάρχουν σπίτια ακατοίκητα ή οικόπεδα, είτε
να μπει φορολογία, για να αυξηθεί δηλαδή η φορολογία, διότι το να έχεις εσύ 20 οικόπεδα και να τα έχεις εκεί, διότι δεν έχεις καμία ανάγκη, αλλά ο άλλος να μην έχει στέγαση, δεν μπορεί να συνεχιστεί στο εξωτερικό. Αυτό το πράγμα δεν γίνεται. Υπάρχουν διαφορετικές φορολογίες. Παραδείγματος χάρη, διαφορετική φορολογία για μένα που έχω, το σπίτι μου είναι ιδιόκτητο, και διαφορετική φορολογία όταν αγοράζω ακίνητα και τα νοικιάζω. Με αυτόν τον τρόπο υπάρχει μία παρέμβαση του κράτους στην αγορά. Γιατί αν αφήσεις την... Η αγορά δεν αυτορυθμίζεται όπως νομίζουν όλοι. Δεν αυτορυθμίζεται. Η αγορά όταν βρίσκει περιθώρια, κάποιοι θα βγάλουν τεράστιο κέρδος. Όμως το κοινωνικό κόστος που έχουμε σαν κράτος θα είναι τόσο μεγάλο μακροχρόνια, που θεωρώ ότι ο νέος πρόεδρος και η κυβέρνηση που θα σχηματίσει είναι ένα από τα θέματα τα οποία θα πρέπει επειγόντως να δουν και να το μελετήσουν και να προτείνουν λύσεις. Δεν γίνεται οι άνθρωποι του τόπου μας να καταλήγουν να μένουν σε αυτοκίνητα, να καταλήγουν να μην έχουν σπίτι, να μένουν με τους γονείς τους, γιατί αφήσαμε την αγορά των ακινήτων τελείως ανεξέλεκτη. Μάλιστα. Κυρία Ταλίδου, ένα σχόλιο και από εσάς και να κλείσουμε. Δύο θέματα θέλω να θίξω. Το πρώτο έχει να κάνει με τα ενοίκια και όλα αυτά τα πράγματα που είπαμε. Πιστεύω ότι αν δεν γίνει αυτό που ονομάζουμε σχέδιο Κύπρου, σχέδιο Κύπρος, ολόκληρη Κύπρος δηλαδή, να γίνει ένα πολεοδομικό σχέδιο, ούτως ώστε να γνωρίζουμε ποιες περιοχές είναι προς ανάπτυξη νοικιστική, ποιες για βιομηχανικές ζώνες, ποιες για γεωργική. Αυτά τα πράγματα πρέπει να γίνουν, γιατί δυστυχώς υπάρχει τρομερή εκμετάλλευση εκ των έσω πολλές φορές και δημιουργούνται και θέματα μεγάλης διαφθοράς από τη χρήση της γης. Ένα από τα θέματα που πιστεύω ότι πρέπει να αφαιρέσουμε είναι να γνωρίζουμε όλοι ποιον σχέδιων υπάρχει και τι υπάρχει, για να μην μπορούν αυτοί οι αετονίχηδες να επωφελούνται. Άρα, προγραμματισμός σωστός. Τώρα, είχαμε μιλήσει επίσης για το θέμα της διαφθοράς εν γέννη. Θα σας πω ότι είπα σε αυτούς που διοριστήκαν για πρώτη φορά ως Επίτροπος Διαφάνειας και τα μέλη της Επιτροπής. Τους έχω πει ότι ο καλύτερος τρόπος για να αντιληφθούμε όλη τι είναι η διαφθορά και να ξέρουμε ότι δεν πρέπει να γίνεται, είναι να πάρουν μια υπόθεση πραγματικά που υπάρχει, να την διερευνήσουν σωστά και να πάρουν αποφάσεις και να στείλουν στη φυλακή εκείνους οι οποίοι για μένα είναι επίορκοι, γιατί όταν έχεις ένα δημόσιο αξίωμα και το χρησιμοποιάς προς ιδίων όφελος, δηλαδή για να πλουτίσεις εσύ και η οικογένειά σου, για μένα αυτό σημαίνει ότι είσαι επίορκος, πατάς τον όρκο, γιατί ο όρκος και του δημόσιου υπαλλήλου και του πολιτικού είναι να υπηρετούν το γενικό καλό και όχι να υπηρετούν το προσωπικό τους το συμφέρον. Άρα αποτελεσματική χρήση των εξουσιών. Τώρα, επιμένω και έχω ξανακαταθέσει πρόταση νόμου ότι η Επιτροπή κατά της Διαφθοράς πρέπει να έχει ήδη ανακριτικές εξουσίες, γιατί θεωρώ ότι στην Κύπρο υπάρχει ένα πολύ μεγάλο οξύμορο, μια κατάσταση η οποία είναι πραγματικά οξυμορή, με την έννοια ότι διερευνούμε θέματα διαφθοράς που έγιναν στην προηγούμενη κυβέρνηση, αλλά ο Γενικός Αγγελέας και ο Εισαγγελέας είναι υπουργοί οι οποίοι ελάμβαναν μέρος σε Υπουργικό Συμβούλιο που έπαιρναν αυτές τις αποφάσεις. Άρα θεωρώ ότι η αρχή κατά της διαφθοράς, έστω για μια μεταβατική περίοδο 10-12 χρόνων, θα πρέπει να έχει ανακριτικές εξουσίες για να μπορεί να επιτελέσει το έργο της. Το άλλο που θέλω να πω είναι ότι και πολιτικοί και ανώτατοι αξιωματούχοι και δημόσιοι υπάλληλοι θα πρέπει να διώκονται με την μεγαλύτερη αυστηρότητα. Δηλαδή μόνο με τη μηδενική ανοχή θα σταματήσουμε τη διαφθορά, και θα σας πω κάτι. Όλος ο κόσμος θεωρεί ότι δεν τον αφορά η διαφθορά πολλές φορές. Και όμως μας αφορά όλους, γιατί ένα κράτος διεφθαρμένο δεν θα αναπτυχθεί σωστά. Η δημοκρατία απειλείται, υποσκάπτεται, αποφάσεις παίρνονται και δεν καταλαβαίνουμε γιατί παίρνονται, γιατί κάποιοι δυστυχώς κοιτάζουν το προσωπικό τους συμφέρον και όχι το γενικό. Αλλά επίσης είναι σαφές και το ξέρει όλος ο κόσμος που ασχολείται με τη διαφθορά, ότι διώχνει τις καλές επενδύσεις. Καμία εταιρεία, κανένας οργανισμός, κανένας δεν θα έρθει σε μια χώρα η οποία... για να κάνεις τη δουλειά σου θα πρέπει να λαδώνεις τον α, τον β, τον γ, τον δ. Αυτά τα πράγματα είναι γνωστά, έχουν γραφτεί χιλιάδες δοκίμια, δεν θα ανακαλύψουμε εμείς τον τροχό,
Άρα εγώ τουλάχιστον αναμένω με μεγάλη αγωνία να δω την αρχή κατά της διαφθοράς να εφαρμόζει τους νόμους, αλλά επίσης και κάτι άλλο. Περάσαμε τον νόμο για αυτό που ονομάζουμε whistleblowers, που είναι οι μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος. Δηλαδή, εγώ έρχεται στην αντίληψή μου ότι στο τμήμα που εργάζομαι έγινε αυτό και αυτό το οποίο είναι διαφθορά. Όταν το καταγγείλω, θα πρέπει όχι να περνά το κράτος από πάνω μου ως οδοστρωτήρας. Θα πρέπει να με προστατεύσει το κράτος. Είδαμε στην περίπτωση τουλάχιστον των φυλακών κάτι το οποίο μας εξένησε όλους πάρα πολύ. Έγινε μια καταγγελία. Πριν να εξεταστεί αυτή η καταγγελία, ξεκίνησαν τις διευθύντριες των φυλακών τρεις ποινικές υποθέσεις, τρεις ερευνητικές διαδικασίες. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να γίνεται. Δηλαδή, σκεφτείτε εσείς, αν είσαστε διευθυντής ενός τμήματος και έρθει υπόψη σας οποιαδήποτε διαφθορά. Μετά από αυτό το πράγμα που είδαμε, θα τολμήσετε να το καταγγείλετε? Ήταν κακό προηγούμενο. Συμφωνώ μαζί σας. Είναι πολύ κακό προηγούμενο. Έπρεπε να περιμένω να εξεταστεί η καταγγελία, να εξεταστεί με τον σωστό τρόπο. Και αν υπήρχε οτιδήποτε το οποίο ήθελε να διερευνήσει το κράτος, το οποίο για κάποιο λόγο δεν το ήξερε προηγουμένως, το οποίο μου φαίνεται και περίεργο, να το κάνει. Άρα πρέπει να προστατεύσουμε τους μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος και πρέπει επιτέλους να εφαρμοστεί και η διαφάνεια στα θέματα που αφορούν χρηματοδότηση κομμάτων, χρηματοδότηση εκστρατιών και προέδρων και βουλευτών, αλλά επίσης και τα οικονομικά των πολιτικών προσώπων θα πρέπει να υπάρχει σωστός και σοβαρός έλεγχος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αταλίδου. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλή συνέχεια.